Δείτε τι πού έχει φτάσει η ανθρωπότητα, έτσι. Πού έχουμε φτάσει με τα κινητά, με αυτή τη μάστιγα που είμαστε όλοι στους δρόμους, παντού όλοι είναι έτσι με το κινητό. Δεν θα το πιστέψετε, δείτε το. Ένας βιομηχανικός σχεδιαστής από τη Νότια Κορέα έχει επινοήσει μια σωτήρια λύση για όσους δεν μπορούν να τραβήξουν τα μάτια τους από την οθόνη του κινητού τους όταν περπατούν. Συνηθισμένη κατάληξη είναι τα ατυχήματα και ο Πάενγκ Μιν Γουκ λάνσαρε ένα πανέξυπνο γκάτζετ που λέγεται τρίτο μάτι. Το τρίτο μάτι, κυρίες και κύριοι, βγήκε. Δηλαδή, ακούστε τι βγήκε. Είναι πραγματικό, δεν είναι αστείο. Να έχουμε ένα τρίτο μάτι για να μην σκοτωνόμαστε, να μην καρφωνόμαστε στο. Να μην μας πατήσει κανένα αυτοκίνητο, επειδή κοιτάμε συνέχεια το κινητό μας και δεν κοιτάμε μπροστά. Δεν υπάρχει όμως μόνο αυτό το προϊόν, το τρίτο μάτι. Το επόμενο προϊόν σας το παρουσιάζουμε σε αποκλειστικότητα εδώ στο Radio Revilla. Πήρατε το τρίτο μάτι και έχετε την αίσθηση πως κάτι λείπει? Όχι! Μην ανησυχείτε. Έφτασε το τρίτο φρύδι. Στα φρύδια μας! Εμπνευσμένα από τα φρύδια της Καράμπελα. Κοσμήστε το τρίτο μάτι σας με το τρίτο φρύδι. Με τεράστια γκάμα επιλογών. Φρύδι σκούπα, φρύδι ουράνιο τόξο, φρύδι μονόφρυδο και φρύδι Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στα φρύδια μας! Μη γράφετε την εμφάνιση στα φρύδια σας. Τρίτο φρύδι. Τώρα και σε πακέτα των τριών τρίτων φρύδιων ή των πέντε τρίτων φρύδιων για να βάλετε όσα τρίτα φρύδια θέλετε. Στα φρύδια μας! Προμηθευτείτε μαζί με το τρίτο φρύδι σας τα νέα μας διακοσμητικά, ώστε να έχετε στα φρύδια σας λουλούδια και γύρω-γύρω μέλισσες. Μας έπρεξε στα φρύδια! Όποιος τηλεφωνήσει μέσα στα επόμενα 892 λεπτά, δώρο δύο δεύτερες μύτες. Ναι! Ναι, καλά ακούσατε. 6 ολόκληρα ρουθούνια. Στα φρύδια μας! Μην αργείς, τσίμπα ένα φρύδι τώρα. Και αν δεν τσιμπήσεις. Στα φρύδια μας και εμάς, Κωστής Παλαμάς!